Θα μιλήσουμε τώρα για ένα ξεχωριστό πραγματικά λεύκωμα, ένα ιδιαίτερο λεύκωμα, μορφές του 1821, γιατί η ιστορία έχει πρόσωπο και εδώ σε αυτό το λεύκωμα, το οποίο μάλιστα πρόσφατα κυκλοφόρησε και στην αγγλική γλώσσα και μπορείτε να το προμηθευτείτε και οι Έλληνες του εξωτερικού, ειδικά τρίτης, τέταρτης γενιάς που μπορεί να μην είστε τόσο εξοικειωμένοι με τα ελληνικά, μπορείτε να το βρείτε και στα αγγλικά, και περιέχει εξαιρετικές προσωπογραφίες από έναν Βέλγο διπλωμάτη, μορφές λοιπόν του 1821 στην Ελλάδα του Όθωνα. Καλωσορίζω στη συντροφιά μας την κυρία Μαρία Γιουρούκου, που είναι εκπρόσωπος του Ιδρύματος Σίλβιας Ιωάννου, το Ίδρυμα Σίλβια Ιωάννου, και η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος είναι αυτοί που ανέλαβαν να κυκλοφορήσουν και να επιμεληθούν αυτό τον πολυτελή συλλογικό τόμο. Κυρία Γιουρούκου, σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε στην εκπομπή μας εδώ, στις Κουβέντες Μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας. Κυρία Βυσσαρίωνα, σας ευχαριστούμε από το Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μας χαρά να μπορούμε να απευθυνθούμε στους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες, όπως πρέπει να λέμε. Έτσι. Τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Τυχαίνει και εγώ να έχω οικογένεια και στην Αμερική και στην Ευρώπη και στην Αυστραλία, οπότε είναι μεγάλη μου χαρά. Νομίζω σχεδόν όλοι μας, κυρία Γιουρούκου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Σχεδόν όλοι μας. Περιγράψατε πολύ γλαφυρά το λεύκωμα αυτό. Μήπως θα θέλατε να πούμε πρώτα ότι το Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου είναι ένα κυπρολογικό ίδρυμα? Βεβαίως. Να μας πείτε δύο λόγια για κινήσουμε το ίδρυμα, να πούμε για λίγο, να έχουμε μία εικόνα, να έχουν και μία εικόνα οι ακροατές περί τίνος πρόκειται. Ακριβώς. Λοιπόν, το Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου ξεκίνησε από την προσωπική συλλογή βιβλίων και χαρτών της Σίλβιας, και ιδρύθηκε καταστατικά το 2009. Ενσωματώνοντας τη συλλογή της και εξελισσόμενος σε ένα ίδρυμα που έχει σκοπό τη διαφύλαξη και τη διάδοση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου σε έντυπα και σε χειρόγραφα. Μάλιστα. Αυτό πραγματοποιείται μέσω ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς, με επιστημονικές εκδόσεις, με διεθνή συνέδρια. Και αυτό για το οποίο έχει γίνει γνωστό, οι υποτροφίες που χορηγούνται σε Έλληνες και Κύπριους για σπουδές σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Πολύ ωραία. Κέντρο την Κύπρο. Μάλιστα. Η συλλογή συνεχίζει και εμπλουτίζεται. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ψηφιακή βιβλιοθήκη για όποιον επιθυμεί να επισκεφτεί το site του Ιδρύματος. Στο site του Ιδρύματος βρίσκουμε και τη βιβλιοθήκη, έτσι? Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι ψηφιοποιημένο ένα πλούσιο υλικό για την Κύπρο και την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο, και σε χάρτες σπάνιους και σε σπάνια βιβλία. Αυτά για τη συλλογή. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη συλλογή, το 2016 έρχεται να προστεθεί μετά από μία δημοπρασία σε έναν από τους εγνωσμένους οίκους του εξωτερικού, αυτό το λεύκωμα, το οποίο είναι ένα γνήσιο, ένα αυθεντικό λεύκωμα του Βέλγου διπλωμάτη Μπενζαμέν Μαρί, που φιλοτέχνησε μία συλλογή πορτρέτων Ελλήνων κυρίως, αυτό ήταν το ενδιαφέρον, και Κυπρίων, και αυτό είναι ο λόγος για το οποίο προσκτήθηκε το λεύκωμα από το Ίδρυμα. Μάλιστα. Επειδή εικονίζονταν Κύπριοι. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα πρόσωπα από τα ταξίδια τους στη χώρα μας και στην Κύπρο και στην Συρία και στην Αίγυπτο, γιατί ο διπλωμάτης αυτός είχε μια περιοδία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πρώτος Βέλγος διπλωμάτης στην Ελλάδα. Ο πρώτος Βέλγος διπλωμάτης που τοποθετήθηκε στην Αθήνα. Ήταν γεννημένος στο Βέλγιο το 1792. Ακολούθησε μία πορεία όπως όριζε η οικογένεια. Σπούδασε νομικά στις Βρυξέλλες. Εξελέγει μετά μέλος αντιπροσωπευτικού σώματος βουλευτικού της επαρχίας που διέμενε στην Αμούρ. Και αργότερα ακολουθεί διπλωματικό στάδιο και η πρώτη του τοποθέτηση είναι στη Βραζιλία. Mm.
στο Ρίο Ντετζανέιρο, προκειμένου να συνάψει μια εμπορική συνθήκη μεταξύ Βραζιλίας και Βελγίου. Δεν είναι σύμπτωση να σας πω ότι αυτό που ξεχώρισε την καριέρα του εκεί, πέρα από, από τη σύναψη της συνθήκης, τα κατάφερε, ήταν ότι εκτέλεσε μια καταπληκτική συλλογή σχεδίων με θέμα τα τοπία και τη χλωρίδα της Βραζιλίας. Άρα αυτό με την ζωγραφική το είχε από τότε, έτσι, και είχε ήδη διακριθεί τότε για τη ζωγραφική. Ακριβώς. Mm. Και μάλιστα αυτά τα έργα του για τη Βραζιλία έχουν συμπεριληφθεί σε ένα μνημειώδες έργο που λέγεται Flora Brasiliensis, που εκδόθηκε από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το τέλος. Και είναι η βασική πληροφορία που έχουμε για την χλωρίδα του Αμαζονίου κτλ. Έρχεται λοιπόν μετά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η τοποθέτησή του γίνεται το 1838 και φτάνει στην Αθήνα το 1839. Μάλιστα. Ως πρώτος διπλωματικός εκπρόσωπος του Βελγίου στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πάλι με σκοπό τη σύναψη μιας διμερούς εμπορικής συνθήκης. Η αποστολή του αυτή ολοκληρώθηκε όχι χωρίς προβλήματα και γραφειοκρατίες και προσκόμματα και κολυσιεργίες, αναγκάζοντάς τον να παρατείνει την παραμονή του στην Ελλάδα μέχρι το 1844. Δηλαδή ουσιαστικά 5 χρόνια. Ακριβώς. Και στα χρόνια αυτά, περιμένοντας, δεν έμεινε άπραγος. Έβαλε σε εφαρμογή το ταλέντο του, το καταπληκτικό με τη ζωγραφική, χωρίς να είναι απλώς μια διέξοδος από την αδράνεια, αλλά με τη ζωγραφική του λειτουργούσε παράλληλα με τις προξενικές εκθέσεις που έστελνε στο Βέλγιο. Γιατί όπως ξέρετε, κάθε διπλωματικός υπάλληλος αναφέρεται στους ανωτέρους του και τις αναφορές του. Τις αναφορές, ναι. Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν η αρχαιακή έρευνα που έγινε για να συγκροτηθεί το βιβλίο, μας οδήγησε σε ένα σκεπτικό ότι τα έργα αυτά δεν φιλοτεχνήθηκαν τυχαία. Φιλοτεχνήθηκαν για να δοθεί και μια εικόνα της Ελλάδας προς το Βέλγιο. Ναι, πολύ σωστά. Αλλά σωστά. Αυτά είναι θέματα που θα τα δει ο αναγνώστης αναλυτικά. Αναλυτικά. Να πούμε τώρα ότι τι είναι αυτό το λεύκομα. Είναι 125 φύλλα χαρτιού, ναι, στα οποία εικονίζονται 320 μοναδικά πρόσωπα. Ο αριθμός είναι συγκλονιστικός. Πραγματικά είναι συγκλονιστικός, κυρία Γιουρούκου, και θέλω να ρωτήσω το εξής. Σε όλο αυτό το αρχείο που βρήκατε με τις ζωγραφιές του Μπενζαμίν Μαρί, υπήρχαν και ζωγραφιές που δεν ήταν προσωπογραφίες και ήταν τοπία, όπως ας πούμε έκανε κάποια στιγμή στην Βραζιλία, ή τον συγκλώνησαν οι μορφές? Λοιπόν, είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Υπάρχει πράγματι και ένα λεύκομα με τοπία, το οποίο και αυτό έχει προσκτηθεί από το Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου, και μερικά από αυτά τα δημοσιεύουμε μέσα στο λεύκομα με τις προσωπογραφίες για να συνδέσουμε τη λογική. Ναι. Πρόσωπα, γεγονότα και περιοχή, ας πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Και στο παρελθόν επίσης είχε εκδοθεί στην Αθήνα το λεύκομά του για τις γυναίκες. Ναι. Τον είχαμε ήδη δηλαδή γνωρίσει τον Μπενζαμίν Μαρί από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Εδώ όμως ο αριθμός των προσώπων, που φαντάζομαι είναι και γνωστά πρόσωπα, γνωστοί αγωνιστές και ήρωες και σημαντικά πρόσωπα της εποχής, και σαφώς θα είναι και άγνωστα πρόσωπα, ο αριθμός είναι πραγματικά συγκλονιστικός και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που τα έχει ζωγραφίσει. Δηλαδή είναι και λίγο σαν φωτογραφικός φακός, σαν να τον βλέπεις απέναντί σου, το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ή την Ιωάννα ή τον Ιωάννη Μακρυγιάννη, ας πούμε. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό με το φωτογραφικό φακό ήταν η πρώτη αίσθησή μας μόλις ανοίξαμε το λεύκομα. Είναι τόσο ζωντανά τα πορτρέτα. Και να σημειώσουμε ότι οι εικονιζόμενοι έχουν ποζάρει στο ζωγράφο. Πολλοί δηλαδή έχουν πραγματικά καθίσει υπομονετικά ώρες για να τους ζωγραφίσει. Δεν είναι ένα πρόχειρο σκίτσο. Μάλιστα. Και η οπτική του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αποδίδει καταπληκτικές λεπτομέρειες στα πρόσωπα. Εστιάζει πολύ στις ενδυμασίες.
μας παραδίδει στρατιωτικές στολές, τις οποίες κάποιες τις έχουμε μοναδικές. Άρα μιλάμε και για ιστορικά τεκμήρια ουσιαστικά, δηλαδή ζωγραφιές που όμως είναι τεκμήριο για το πώς ήταν η πατρίδα τότε, για το τι φορούσαν τότε, πώς ήταν οι στολές, τα πάντα. Σωστό. Έχει την τύχη λοιπόν να γνωρίσει αγωνιστές οι οποίοι ζουν την περίοδο που έρχεται. Είμαστε ήδη 20 χρόνια μετά τον αγώνα. Λείπουν βέβαια κάποιες μεγάλες μορφές, αλλά υπάρχουν και άλλες εν ζωή. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκλονιστικό το γεγονός ότι ζωγραφίζει αυτό το πορτρέτο του Κολοκοτρώνη που σας άρεσε. Ναι, ναι. Δύο παραλλαγές. Έχει κάνει ένα δοκιμιακό σκίτσο και αυτό το πολύ όμορφο είναι και το εξώφυλλο του βιβλίου. Είναι εξαιρετικό το εξώφυλλο του Λευκώματος, είναι πραγματικά εξαιρετικό. Ακριβώς. Και η συγκινητική λεπτομέρεια για τον Κολοκοτρώνη είναι ότι τον απεικονίζει και στο νεκρικό κρεβάτι. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή... Είναι ένας από τους ζωγράφους που ζωγραφίζουν τον Κολοκοτρώνη νεκρό. Ναι. Είναι και αυτό μέσα στο βιβλίο που συζητάμε. Πιστεύετε, έτσι όπως έχετε κάνει την έρευνα, γιατί μιλάμε για μία πολύ μεγάλη έρευνα και δεν είστε μόνο εσείς που έχετε επιμεληθεί το λεύκομα αυτό, είναι μια ομάδα ανθρώπων. Πιστεύετε ότι ο Μπενζαμίν Μαρίν παρακινούνταν από το πάθος του για τη ζωγραφική περισσότερο ή τελικά από το πάθος του για την Ελλάδα, για τον αγώνα, για την κουλτούρα αυτής της χώρας, ας πούμε, που γνώρισε ως διπλωμάτης? Νομίζω ότι συμπλήρωνε η μία πλευρά την άλλη. Mm. Δηλαδή μέσα στην υποχρέωσή του ως διπλωμάτης ερχόταν και το ενδιαφέρον του για την Ελλάδα, ήρθε το ενδιαφέρον του για τα ταξίδια, ήθελε να κάνει ταξίδια. Το διάστημα που παρέμενε στην Αθήνα περιμένοντας να υπογραφεί η συμφωνία, δεν καθόταν απλώς στην Αθήνα. Ξεκίνησε να κάνει περιοδεία στην Πελοπόννησο, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες. Ξαναγύρισε στην Πελοπόννησο, πήγε στη Στερεά Ελλάδα. Ήταν συνεχώς σε κίνηση. Οπότε ενδιαφερόταν και για την καθημερινή ζωή, ενδιαφερόταν για τους ανθρώπους. Είναι ένα στοιχείο που προσωπικά με άγγιξε πάρα πολύ, είναι οι προσωπογραφίες που έχει κάνει για ανωνύμους. Ναι. Απεικονίζει ψαράδες, απεικονίζει τους ταχυδρόμους, στέκεται στους μοναχούς στα μοναστήρια. Και φυσικά η εμπλοκή του και στην πολιτική, που είναι ένας πολύ ενδιαφέρον, μάλλον ένας παρατηρητής με οξύτατο πνεύμα και παρατηρητικότητα, φαίνεται στο γεγονός ότι παρακολουθεί την Εθνική Συνέλευση του 1843-44 από το θεωρείο, από το διπλωματικό θεωρείο το οποίο έχει στη διάθεσή του και ζωγραφίζει σε 9 φύλλα χαρτιού δεκάδες πρόσωπα σε μινιατούρα, τους πολιτικούς και τους θεατές που βρίσκονταν στη συνέλευση. Αυτό γινόταν για μέρες. Και φαντάζομαι ότι δίνει και όλο τον παλμό αυτής της συνέλευσης μέσα από αυτά τα 9 φύλλα, έτσι. Ακριβώς. Νιώθει κανείς ότι βρίσκεται εκεί. Δείχνει ανθρώπους θυμωμένους. Mm-hmm. Δείχνει ανθρώπους να κοιμούνται αποκαμωμένοι από τις πολύ ωραίες συνεδριάσεις. Δεν διαφέρουν σε κάτι οι συνελεύσεις του τότε από τις συνελεύσεις του σήμερα. Ναι, σωστά, σωστά. Το να παρακολουθούμε το κανάλι της Βουλής. Ναι, ναι. Αυτό ήταν που σκέφτηκα βλέποντας τα συγκεκριμένα φύλλα. Αν μπορούσαμε να μπούμε σε ένα κανάλι της Βουλής, τι θα βλέπαμε? Αυτό μας το δείχνει ο Μαρή μέσα από αυτά τα 9 σχέδια. Μάλιστα. Αυτό είναι η τέχνη τελικά, κυρία Γιουρούκου, έτσι. Αυτό είναι και η τέχνη, δηλαδή αναπαράσταση μιας ολόκληρης εποχής, νέος γεγονότος, έτσι, τόσο ζωντανά. Ακριβώς. Ναι. Βέβαια, όπως είπατε και νωρίτερα, δεν είναι δουλειά ενός ατόμου. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έγιναν συντονισμένες προσπάθειες ώστε το λεύκομα αυτό να φτάσει σε σημείο έκδοσης σε 4 μόλις χρόνια
από τη στιγμή της πρόσκτησης. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι για μια αρχαιακή έρευνα, γιατί έγινε αρχαιακή έρευνα και στο Βέλγιο, στο διπλωματικό αρχείο, στο φάκελο του Μαρί. Ναι, ναι. Για να συνταχθεί ένα εξαιρετικό κείμενο για την πορεία του και τις σχέσεις που έχει το Βέλγιο με την Ελλάδα και για ποιο λόγο ήρθε. Όλο το σκεπτικό και φυσικά όλες οι διαδρομές του και οι συνάφειές του με τους ανθρώπους που συναντούσε στην Ελλάδα. Αυτό το είχε αναλάβει ο κύριος Γιώργος Δεδόπουλος. Μάλιστα. Μετά η κυρία Ιφηγένεια Βογιατζή ασχολήθηκε με τον Μαρί σαν ζωγράφο. Η κυρία Κουκίου, η κυρία Δήμητρα Κουκίου παρουσίασε το κομμάτι της Εθνοσυνέλευσης και ένα κεφάλαιο για την Κύπρο στην περίοδο της Επανάστασης και πώς συνδέεται με τον Μαρί. Και η κυρία Δημακοπούλη, η οποία είναι η επιστημονική επιμελήτρια και συντονίστρια της έκδοσης, παρουσιάζει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για το εκκλησιαστικό ζήτημα στην Ελλάδα. Α. Γιατί και αυτό είναι μια έκπληξη του Λευκώματος, η ποσόστοση των ιερωμένων που εικονίζονται. Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό. Και με αυτό το κεφάλαιο ερμηνεύεται. Να. Και βεβαίως η κυρία Ναβάρη, η Λεωνόρα Ναβάρη και η ομιλούσα έχουμε συντάξει το κείμενο για το ίδιο το τεκμήριο από τεχνικής πλευράς, για το χαρτί, για τα μελάνια, για το πώς συγκροτήθηκε σε Λεύκωμα. Είναι το καθαρά τεχνικό σκέλος της έκδοσης. Κυρία Γιουρούκου, είχα μάθει για το Λεύκωμα αυτό, πρώτη φορά δηλαδή μου έγινε γνωστό, γιατί σαφώς όλοι οι άνθρωποι που ασχοληθήκαμε λίγο με τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, εκδηλώσεις, αλλά και όσοι ασχολούμαστε γενικώς με το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, πάρα πολλές εφημερίδες μίλησαν για το Λεύκωμα αυτό, σε πολλές ιστοσελίδες, σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, σας φιλοξενήσανε γιατί είναι μια εξαιρετική δουλειά. Εγώ όμως πρωτόμα θα σας πληροφορώ από ελληνική ιστοσελίδα και ελληνική εφημερίδα του Βελγίου για το Λεύκωμα αυτό, γιατί όπως είπαμε Βέλγος διπλωμάτης ο Μπέντζαμιν Μαρί. Με ρωτά φίλη ακροάτρια, πώς μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί που μένει στο εξωτερικό. Υπάρχει νομίζω μια ιστοσελίδα, υπάρχει ηλεκτρονικό κατάστημα, γιατί τώρα πλέον κυκλοφόρησε και στα αγγλικά. Ακριβώς. Λοιπόν, στο site του Ιδρύματος Σίλβια Ιωάννου, που απλά θα το γράψει Σίλβια Ιωάννου Foundation, υπάρχουν οι εκδόσεις και οδηγείται εκεί σε παραγγελία. Πολύ. Εάν η φίλη ακροάτρια είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή στον Καναδά, μπορεί να απευθυνθεί στην Oaknall Press. Α, είσαστε και εκεί, ωραία, τέλεια. Ακριβώς εκεί υπάρχουν τα βιβλία. Φυσικά στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Ναι. Και εκεί πωλείται και σε βιβλιοπολία. Δηλαδή, υπάρχουν άρα πολλοί τρόποι, αλλά ο πιο εύκολος, ας πούμε, είναι μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος Σίλβια Ιωάννου, που βρίσκει κανείς και περισσότερες πληροφορίες. Ακριβώς, και τις τιμές. Και φυσικά σε βιβλιοπολία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Διατίθεται και κατόπιν παραγγελίας. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά πραγματικά σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραίο που τώρα έτσι 2 μέρες πριν από την 25η Μαρτίου δώσαμε μια γεύση στους ακροατές για αυτό το Λεύκωμα. Να είστε καλά, κυρία Γιουρούκου, να συνεχίσετε έτσι. Πολλές ευχές, ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστούμε.